Α, παιδιά, πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας πίσω? Σάββατο προς Κυριακή. Α, την Κυριακή. Ναι, Κυριακή. Τώρα αυτό. Ξημερώματα Κυριακής, ναι, μία ώρα πίσω. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Δεν θυμάμαι ούτε από πού το πήρα το ρολόγιο, πάνω το γυρίσω. Δήμητρα, εσύ. Ναι, εγώ. Καλημέρα, χρόνια πολλά καταρχήν για τη γιορτή σου. Έτσι. Καλημέρα. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο συνάδελφός. Okay. Ο συνάδελφός σου, ο Θανάσης, ζήτησε να σου τηλεφωνήσει. Δεν να το πιστέψει. Αν το λέω εγώ, δεν πάμε να το πιστέψει. Μην με συγχύσει πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Θανάση και όλους. Να ξέρετε και εσείς όσους έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ακατανίκητη επιθυμία σας να επιβληθείτε αυτές τις μέρες στο χώρο έχει ανταπόκριση. Συγγνώμη, 8.30. Φωνάζουμε από τα γραφεία. Δίδυμη. Δεν πάω να τη διώξω, δεν μου πάει η καρδιά μου. Και όλα τα άλλα τα όργανα του σώματός μου. Δηλαδή η σπλήνα μου. Έτσι, το σηκώτη σου. Έτσι. Ιωάννα μου, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Μην τρομάζεις. Ήρθε ένα μήνυμα από τον Αλέξανδρο. Λέει, άκου να δεις τι λέει η Ιωάννα μου πρωί-πρωί. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, θέλω να πάρετε την ομορφότερη κοπέλα που είχα ποτέ μου, την Ιωάννα, και να την ξυπνήσετε και να τη πείτε πως ανυπομονώ να τελειώσω τη δουλειά μου και να τη δω το απόγευμα. Ναι. Πώς σου ακούγεται αυτό το μήνυμα, εντάξει, είσαι ευχαριστημένη που το ακούς? Σε ευχαριστεί, αυτό θέλω να πω. Πολύ, πολύ. Έτσι. Είσαστε απρόσεχτες εσείς οι γυναίκες. Να σου το πω εγώ αλλιώς, την άλλη version. Λέει, καλημέρα παιδάκια, θέλω να πάρετε λέει, την ομορφότερη κοπέλα που είχα ποτέ μου. Συλλογή κάνει, αυτό είναι φαλοκρατικό που ακούω. Ρέση Μιχάλη, θα το κλείσω το σπίτι. Δεν σου πει δηλαδή τι μα πει ότι είχε κόμενες πολλές και του κάτσε τώρα η Ιωάννα και είναι καλύτερη. Με την ίδια λογική, μετά την Ιωάννα χτυπάω ξύλο, θα πει είχα και την Ιωάννα, αλλά έχω τώρα τη Γεωργία που είναι καλύτερη. Πολύ ωραία, έγινε τώρα το θεματάκι, τέλεια Σαββατοκύριακο, του έχουμε χωρίσει μια χαρά. Όχι. Να τον διώξει. Διώχτω ένα Ιωάννα. Ιωάννα με τους ακούς. Ιωάννα, γλέντισε το με αυτόν. Ένα σκουπίδι είναι, αλλά εντάξει, είναι καλό παιδί. Να περάσει όμορφα Ιωάννα σήμερα. Σε περιμένει αυτό το παλιό παιδί. Απέτρεψε ληστεία ζητώντας από τους δράστες να περάσουν αργότερα. Παιδιά, η Ευρώπη έχει άλλη μενταλίτε. Οι επίδοξοι ληστές τον πίστεψαν. Έφυγαν και γύρισαν αργότερα στο κατάστημα. Ένας Βέλγος κοσμηματοπόλης από το Σαρλερουά απέτρεψε μια ένοπλη ληστεία που κάνανε οι μάγκες μέσα. Τους είπε, ελάτε λιγάκι πιο αργά, ξαναπέραστε, θα έχω περισσότερα χρήματα στο ταμείο. Διότι τώρα ανοίξαμε ένα πράγμα. Οι επίδοξοι ληστές έφυγαν και γύρισαν αργότερα στο κατάστημα. Όπου όμως τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί από το μαγαζάτορα και τους περιμέναν. Λέει ο μαγαζάτορας, τους είπα θα ήταν προτιμότερο να με ληστέψουν γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Ήταν προφανές, λέει, ότι δεν είχα να κάνω με διάνοιες. Πώς σου ακούγονται αυτοί οι ληστές? Μαλάκες! Τι χρώμα συνήθως έχει ένα νυφικό? Μπλε. Πώς είναι οι μήνες? 6. Τι σχήμα έχει η ρόδα? Τρίγωνο. Τι χρώμα έχει το χιόνι? Μαύρο. Τι πίνει η αγελάδα? Κρασί. Τι πίνει, το πόλο της πίνει. Κυρία μου, είσαστε πάρα πολύ καλή. Και σου παρουσιάζω την Τουνάρα. Η Τουνάρα, Μιχάλη μου. Κάθε μέρα έχουμε βάλει αυτήν όμως. Όχι, δεν την έχουμε βάλει. Πρώτη φορά την βάζει ντυμένη. Ναι, όχι. Νομίζεις, δεν είναι ντυμένη. Είναι με σεξι εσώρουχα στο μπαλκόνι. Την είδαμε χθες. Ναι, την είδαμε χθες, αλλά δεν σου είπα τι είναι. Είναι giveaway, δηλαδή είναι δώρο. Τι εννοείς, όλο. Πάρε τηλέφωνο. Αρέσει, Μιχάλη μου, τι εννοείς όλο είναι δώρο? Όλο αυτό που βλέπω είναι αυτή που έχει μια πετσέτα στα μαλλιά, πίνει καφέ. Δεν την παίρνει δώρο, όλο. Όπως είναι, giveaway το εσώρουχο. Δηλαδή, τη βλέπεις. Ναι, αλλά δεν θα πάω να τη το βγάλω, να το πάρω. Η παράδοση γίνεται ιδιοχείρος. Εσείς οι γυναίκες ξέρετε τον Μουνίρ? Τι είναι αυτός? Καλό, εγώ το ξέρω. Το ξέρεις? Εγώ δεν το ξέρω. Ο Μουνίρ είναι ο στάρ κομωτής με τους 4,2 εκατομμύρια followers. Ο Μουνίρ μεταμορφώνει τις γυναίκες με τα μαγικά του δάχτυλα και τις κάνει ευτυχισμένες. Λέει, είναι ο top colorist αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πού είναι, καλέ να το πούμε. Κάτσετε, ο Μουνίρ είναι ένας πραγματικός μάγος που όταν για πρώτη φορά αγγίζει τα μαλλιά σας, τα κάνει... Τι τα κάνει? Τι τα κάνει? Ωραία. Τι καλέ? Μουνίρ. Μουνίρ. Δηλαδή δίνει το στυλ του. Έχουν τη σφραγίδα του, έτσι, έτσι. Ένας πραγματικός καλλιτέχνης που μεταμορφώνει πρόσωπα και διάθεση, χρώμα μαλλιών αλλά και υφή μαλλιών που έχει μεγάλη δυναμία στις βαφές που μυρίζουν αλλά έχουν και γεύση φρούτων. Αυτό είναι ωραίο. Α, μ' αρέσει. Πού τον βρίσκουμε τον Μουνίρ? Ναι. Κάτσε, μωρέ. Εκτός από τις επαναστατικές του κουπ, εκείνο που τον διακρίνει είναι η δεινότητά του στο βάψιμο των μαλλιών. Ο Μουνίρ θεωρείται ο top color στον κόσμο αυτή τη στιγμή, με τις γυναίκες να σειρώνουν από όλα τα μέρη του πλανήτη για να αφαιθούν στα χέρια του, όχι απλά ενός κομωτή, αλλά ενός ψυχολόγου. Αυτόν πρέπει να βρω, παιδιά. Λένε ότι καμία γυναίκα δεν βγαίνει από το κομωτήριο του Μουνίρ, του διάσημου Λιβανέζου, χωρίς ένα πλατή τεράστιο χαμόγελο στα χείλη. Βέβαια είναι πανάκριβος και καμιά φορά βγαίνει και λέει, τι Μουνίρ είναι αυτός?
Ωραία. Μην μου βάζετε όλα τα χαρτιά. Άντε από εκεί κάτω. Όπως έχουν ζαλίσει με τα χαρτιά σήμερα. Λενεύρ. Ακούστε, δεν είναι Λενεύρ. Είμαι παιδιά, πώς είναι οι ψάλτες. Έχεις πάει εκκλησία ποτέ? Δεν έχω πάει εκκλησία, εσύ Μιχάλη. Ναι, δεν έχεις παρατηρήσει. Πηγαίνω κάθε Κυριακή. Ο ψάλτης είτε αριστερός είτε δεξιός. Θα προτιμούσα δεξιός. Εγώ αριστερά τον βλέπω. Έχεις ηλίθιο. Πάλι μεθυσμένος πήγε στην εκκλησία, βλάκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Κάθε τόσο του περνάνε χαρτιά, γιατί ναι, είναι το άλλο απολυτίκιο, είναι το άλλο αυτό, το άλλο. Ναι. Είναι... Ναι. Εντάξει, με έχετε τρελάνει στα χαρτιά. Σωστά. Ναι, σήμερα που σε ίσο βλέπω, όντως. Εγώ θέλω να διαβάσω το εξής. Μία γυναίκα. Μία γυναίκα ντύνεται, ακούστε, αυτό το ζηλεύω. Και ζει σαν μωρό, γιατί είχε δύσκολη παιδική ηλικία. Εγώ δεν είχα ποτέ. Τι ζηλεύει? Η γυναίκα πίνει γάλα από τον πιπερό, φοράει πάνες και θέλει να ζει ως ενήλικο μωρό. Συγγνώμη, τι ζηλεύεις, Μιχάλη μου? Η Τόρι Χάρτ φοράει φορμάκια, βλέπει κινούμενα σχέδια και μιλάει μωρουδίστικα. Παιδιά, να σας πω. Δεν είναι ανομαλία. Να σας πω κάτι. Μπορώ να εκμυστηρευτώ κάτι, να πω κάτι πολύ προσωπικό. Χθες κάποια στιγμή, αφού έχω πάει σπίτι και τα λοιπά, έχω κάνει τον μπάνιο μου, φοράω φορμίτσα. Τέλεια. Γκοτζά μάντρα GM185, φοράει φορμίτσα. 1,87 ηλίθιε. Χωρίς τα κούνια. Φοράω μια φορμίτσα η οποία είναι λίγα και κοντή και μέσα στην ευγεσία μου, βάζω κάλτσα. Καλτσούλα κοντή, σωσονάκι όμως. Όχι πολύ πολύ κοντή. Σωσονάκι και φορμίτσα, μάλιστα. Είναι το κυρία και βόσκη τριγύρω. Ναι. Και τη βλέπω χαγαγα, γελάει, μου λέει αυτό είναι γυναικεία. Λέω πια. Λέει κάλτσες. Εντάξει, εγώ κοιτιόμουν, όπως καθόμουν και βλέπα τηλεόραση, λέω τι ωραίο πόδι που έχω. Ναι. Ήταν, είναι το, η γυναικεία κάλτσα. Σου άρεσε. Λοιπόν, ναι, κάτι μου έκανε. Σου... Δεν είναι αυτό, ρε ηλίθεια. Κάποια ξέχασε τις κάλτσες της φεύγοντας. Πώς έφυγε ξυπόλυτη αυτό το κορίτσι. Δεν το καταλάβω. Ξέρω εγώ. Το επόμενο τραγούδι είναι το αγαπημένο σου. Σταφιερό. Παιδιά, ακούστε, εγώ δεν θα φτιάξω ποτέ, το λέω από τώρα. Δεν θα σιάξω, ούτε θα ισιώσω. Και όμως αυτό το τραγούδι μου αρέσει. Εδώ μπαίνει δυνατά. Το έχετε φέρει κατά από τη μύτη μου 7 φορές. Δεν είναι, είναι ξεφτελιστικό. Δεν το διαβάζω. Επίσης, επιτέλους. 3 στους 10 Έλληνες τρώνε ξύλο από τη γυναίκα τους. Δηλαδή, τι είναι αυτά, πώς τα επιτρέπει. Για μίλα γι' αυτό, για μίλα. Λέει, σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας που εμφανίζει 3 στους 10 άνδρες στην Ελλάδα να τρώνε φάπες και ξύλο από τις γυναίκες τους. Παντόφλα κοινός. Πού να κοιτάξω και πού να αγριώ κοιτάξω πρώτα. Κάνουν αυτοί όμως και τα παθαίνουν. Οι Έλληνες άνδρες πέφτουν, δεν έχει σημασία, πέφτουν θύματα, λέει, σε ποσοστό 72%, ενώ έχουν υποστεί τραυματισμό σε ποσοστό 31%. Πρόκειται για ελαφριά μορφή, λέει, σωματική βία. Δηλαδή, η γυναίκα τραβάει απότομα τον άνδρα, τον σπρώχνει, του πετάει αντικείμενα, τον χαστουκίζει. Όλα αυτά συνδέονται με την οικονομική κρίση και την αποδόμηση των ανδρών. Σου ρίχνω χαστούκια και φάπες επειδή μιλούσες με μια όμορφη γυναίκα στον δρόμο ή έχεις πολλά παραδόσια με την γραμματέα σου. Βλέπεις. Όχι. Σκάστε ρε με το άγκα. Μισό λεπτό. Για να ακούσω. Λέει, υπάρχει και η εκδοχή. Δεν είναι ότι είναι αυτό το μεγάλο ποσοστό. Το μεγάλο ποσοστό είναι έφερε στα φράγκα. Και τι θα κάνουμε? Μη μένει στι λέξει. Πάπαρτα. Ναι, γιατί δεν τα φέρνει. Συγγνώμη. Γιατί δεν τα φέρνει στα φράγκα? Γιατί έχει ξενιαλιστεί. Γιατί? Και δεν προσιλώνεσαι στη δουλειά. Όχι, στα τρώει αυτή. Στα δίνει αλλού. Πού τα δίνει? Στερεότυπα γυναικεία ελληνικά. Κορίτσια σπάγκα, μη σηκώνετε χέρι στον άντρα. Μήπω τα φράγκα τα δίνει για δώρο κάτι άλλο? Τι θέλει? Κάνει δώρα ακριβά. Εμένα δεν μου έχει κάνει ποτέ. Έτσι λέει η γυναίκα. Εμένα δεν μου έχει κάνει ποτέ, κάνει την άλλη και κάνει και τα ακριβά στην άλλη. Για να την κρατήσει, κατάλαβε. Συγκρατούμε να απαντήσω, γιατί δεν θα έχω καλό Σαββατοκύριακο. Να τρώει ο Έλληνας άντρας χαστούκια. Να σου πω κάτι, μπορώ να προτείνω και κάτι άλλο, για να μην είναι τόσο βάρβαρο. Υπάρχουν παιδιά, ντομάτες, αγκούρια, τα πάντα. Πετάξτε τα ζαρζαβατικά. Σωστά. Θα μπει εσύ μέσα, θα σε περιμένω εγώ. Με το που θα ανοίξει την πόρτα, θα σου έρθει η ντομάτα. Κουκλιτσά. Αυτό ούτε για παράδειγμα δεν το λες. Για, κοίτα, για δύο βασικούς λόγους. Για πες. Πρώτον, είμαι γιος αξιωματικού. Και δεύτερον, να τα λέμε γεννήθηκα και στα ταμπούρια, δεν παίζουν αυτά. Κουκλίτσα, δεν παίζουν αυτά. Εντάξει, thank you. Όχι, μη! Θα σηκώσει το χέρι. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.